Και απάλλει ο οικονομολόγο, ακούμε ότι περίμεναν αυτό να συμβεί. Αυτό επρόκειτο σαφώς να συμβεί. Τώρα βλέπουμε τους αδύναμους κρίκους στην αλυσίδα να σπάνε. Τα θυμίζει η Στεφανή Πάμποη. Μεγάλη αναστάτωση στις αγορές προκαλεί η κατάρρευση των δύο Αμερικανικών τραπεζών. Τόσο τη Silicon Valley Bank όσο και τη Signature Bank. Η αρχική στάση αναμονή από του επενδυτέ δεν φάνηκε να κρατά πολύ, με αποτέλεσμα τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να καταγράφουν σημαντικέ απώλειε. Ενώ μεγάλη πτώση παρατηρείται στι τιμέ πετρελαίου. Η εθνική κατάρρευση τη Silicon Valley Bank είναι ο προάγγελο μια μεγαλύτερη οικονομική κρίση τη κλίμακα του κράχ του 2008. Σύμφωνα και με την οικονομολόγο Στεφανή Παμπούη που είδατε. Η Στέφανη Παμπούη είναι η Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής της εταιρεία οικονομική έρευνα Macro Mavens. Εξήγησε σε συνέντευξή της στο Fox News στον Tucker Carlson τις ευρύτερες επιπτώσεις της κατάρρευσης της Silicon Valley Bank στο τέλος θα δείτε και το βίντεο που απομόνωσα. Τα σημαντικά που είπε είναι αυτά. Αυτό που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά σοβαρό. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας οικονομικής κρίσης τύπου 2008 και δεν προσπαθώ να είμαι υπερβολική. Άλλη μια και πόσους άλλους είδα που δεν το οπτικοποίησα. Σε έρευνε νομίζω ότι αυτή είναι ακούσια συνέπεια νομισματικής πολιτική τη Federal Reserve. Όμω, η Τράπεζα Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία συνδυάζεται με πολύ κακή δημοσιονομική πολιτική, πολλοί λένε πω η καταστροφική πολιτική ακολουθείται σκόπιμα. Από καιρό, σε διάφορε έρευνε και ρεπορτάζ, τόνιζα με ειδικού που το λεπτό αναλύαν ότι εξαπλώνεται και σε Αμερική και σε Ευρώπη, στο δυτικό κόσμο, ο φόβος να την όλα στον αέρα. Στη Βρυτανία, για παράδειγμα, έχουν αυξηθεί οι πωλήσει σπόρων. Καθώς η έλλειψη φρούτων λαχανικών συνεχίζεται, το έχουμε πει καιρό αυτό. Η Royal Horticultural Society, βασιλική εταιρεία εκπαιδευτικής. Λέει ότι η ζήτηση έχει αυξηθεί, πως <σομίως> τα καταστήματα περιορίζουν πολύ ισορισμένων φρέσκων προϊόντων. Άντε βρες τη μέλη γενέστε. Στην Ελβετία, προσέξτε καλά, η Credit Suisse Group AG, παγκόσμια εταιρεία χρηματοοικονομικών χρήματο-οικονομικών υπηρεσιών, αναφέρει 4,43% 4-43% στα κέρδη σε αιτήσια βάση. Αυτό δεν το ακούσαν πουθενά στην Ελλάδα. Το Βέλγιο επίσης μια εικόνα τα δείχνει όλα. Κοιτάξτε παρακαλώ, ο τρακτέρ έχουν δημιουργήσει τεράστια ουρά. Καθώς οι αγρότες έχουν οργιστεί με όλα αυτά. Που σκοπίμους κατά προκαλούν στην Ευρώπη για να επέλθει κράχ και επιβολή άλλου πολιτεύματο. Τέλο πάντων για την Credit Suisse, η ασυνήθιστη παρέμβαση Αμερικανικής Ρυθμιστικής Αρχής είναι το τελευταίο πλήγμα για την πολυπαθέτη τράπεζα, εφόσον υποφέρει από μια σειρά σκανδάλων αποτυχιών που έχουν στείλει την τιμή της μετοχής της στα τάρταρα με μαζικές εκροές. Σημάδι πανικού και από τον Σούνακ. Με αυτόν τον τρόπο εκλαμβάνεται η εξαγορά τη Βρετανική μονάδα Αμερικανική Πτωχευμένη Τράπεζα Silicon Valley Bank από τον Βρετανικό κολοσσό HSBC για μια στερλίνα. Για όλα αυτά έχουμε αντίδραση και από την επίσημη Ρωσία. Η εκπρόσωπο Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η Μαρία Ζαχάρβα, σχολίασε. Η δεύτερη στη σειρά τράπεζα κατέρευσε στι ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα μέσα μαζική ενημέρωση, αναμένεται παρέμβαση του Τζον με την οποία σκοπεύει να εξηγήσει πω οι αρχέ θα διατηρήσουν τη σταθερότητα τραπεζικού συστήματο. Γιατί να περιμένετε μέχρι το βράδυ. Κάθε παιδί μπορεί να εξηγήσει πώ οι Αμερικανικέ Αρχέ θα διατηρήσουν τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματο με χαρτί και μπογέ. Θα τυπώσουν ακόμη περισσότερα ακάλυπτα δολάρια που θα δημιουργήσουν ακόμη περισσότερα προβλήματα στον κόσμο. Αυτά τονίζει. Είτε όμω από Τζο Βάιντεν και Στέφανη Παμπόη. Banking system is safe. America. This is insane. It is absolutely insane. And, and the layers of insanity, I mean, I can't even believe the videos you showed about the, the people at SF, SVB, you know, uh, focused on the women's ski vacations and whatnot. It's just nonsense. And you're right. What we're facing right now is really serious. I mean, we are on the brink of a 2008 style financial crisis and i'm not trying to be hyperbolic in fact you and i discussed this at length in our long form interview several months ago. Um, and... <laughs>